Γεια σας, είμαι ο Πάνος και έχω στα χέρια μου επιτέλους το Dawn of Madness. Το Dawn of Madness ήταν ένα Kickstarter 2019, ενδεχομένως 2018, δεν είμαι σίγουρος, κάπου εκεί, από την Dimension Games, την εταιρεία που μας έχει δώσει το Deep Madness. Είναι ένα παιχνίδι στο ίδιο σύμπαν παιχνιδιών, ας πούμε έτσι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για ένα παιχνίδι τρόμου. Βλέπουμε φανταστικό artwork στο εξώφυλλο παρεπτόντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι τρόμου, συνεργατικού τρόμου, για έναν ως τέσσερις παίκτες, τρόμου επιβίωσης, όπου υποτίθεται ξυπνάς σε κάποιο κόσμο, δεν θυμάσαι πώς είσαι εκεί και βλέπεις παντού γύρω σου εφιάλτες και βρίσκεις κι άλλους ανθρώπους σαν εσένα και όλοι μαζί προσπαθείτε να λύσετε το μυστήριο του πώς είστε εκεί και πώς θα φύγετε από εκεί. Αυτή είναι η υπόλοιπη παίκτες. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ιστορία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ένα παιχνίδι στο οποίο οι αποφάσεις που παίρνεις αλλά και η σειρά με την οποία τις παίρνεις αλλάζουν πράγματα παρακάτω. Έτσι τουλάχιστον διαφημίζει η εταιρεία, δεν είμαι σίγουρος πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει το κουτί του Dawn of Madness, την Kickstarter έκδοση προφανώς, αλλά μόνο το πρώτο κύμα, δεν έχω πάρει το όλο, έχω πάρει μόνο το βασικό και έχει κι άλλο ένα κουτάκι γύρω πιο δίπλα με τα stretch goals. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν τα κουτιά. Dawn of Madness λοιπόν, με εξαιρετικό artwork, το οποίο σε τραβάει να ανοίξει το κουτί, σε τραβάει να δει το παιχνίδι, σε τραβάει να παίξει. Είχα αυτή την κουβέντα τελευταία με ένα φίλο για το πώς το artwork έχει γίνει πλέον μαγευτικό και όσοι επενδύουν σε αυτό ουσιαστικά έχουν καλύτερες πιθανότητες στο παιχνίδι τους να πετύχει και να πάει καλά. Βλέπουμε επίσης ότι πρόκειται για ένα πολύ βαθύ κουτί. Βλέπετε πόσο βάθος έχει. Οπότε για να δούμε τι έχει το κουτί και εγώ το ανοίγω πρώτη φορά μαζί σας όπως πάντα και έχουμε πρώτα ένα quick reference, το οποίο εντάξει δεν θα το ανοίξω. Μετά έχουμε όλα αυτά τα punch boards, τα οποία θα δούμε σε λίγο. Μετά έχουμε ένα πολύ βαρύ κουτί που δεν ξέρω τι είναι. Θα το ανοίξω λίγο κι αυτό. Και μετά εδώ βλέπουμε μια έξυπνη κατάσταση για να μπορείς να βγάζεις τα κουτιά. Τα κουτιά που ενδεχομένως να είναι ένα χαρακτήρα. Claude Reinhardt είναι αυτός. Catherine Little είναι αυτή. Εδώ έχουμε Emily Hawkins και βλέπουμε το κουτί παντού τριγύρω να έχει έτσι αυτό το σκοτεινό theme που έχει όλο το παιχνίδι και τέλος Lines Kerswin. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν βλέπω μέσα. Αυτά τα μαύρα εδώ κάτω τι να είναι άραγε. Ελπίζω να μην είναι μούχλα. Μοιάζει όμως λίγο με μούχλα. Δείτε εδώ, ας πούμε, βλέπετε εδώ. Θα μπορούσε να είναι μούχλα. Το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου αν είναι. Πάμε να δούμε πρώτα τι είναι αυτό το κουτί εδώ πέρα. Α, ξεκινήσουμε το κουτί αυτό το μεγάλο. Το οποίο μέσα έχει σακουλάκι με σακουλάκια. Έχει διάφορα διάφανα κυβάκια. Ωραία, σε πολλά χρώματα. Έχει σταντίζ για να μπουν, φαντάζομαι, πάνω οι χαρακτήρες, τα τέρατα, όλα αυτά. Έχει ζάρια, τα οποία ζάρια νομίζω αξίζει να τα δούμε από λίγο πιο κοντά, καθώς είναι custom ζάρια. Έχει ένα 12πλευρό, το οποίο όμως δεν έχει νούμερα από το 1 στο 15, στο 12. Είναι δυνατόν ένα 15πλευρό, 16πλευρό. Ναι. Μάλλον είναι ένα 16πλευρό λοιπόν είναι. Οκ. Okay. Και μετά έχουμε 4 πράσινα, 4 μοβ, 4 κόκκινα, 4 μπλε και 4 κίτρινα ζάρια και αυτά κάπως αναπαριστούν τα abilities του παιχνιδιού. Αυτό το quick reference ίσως να μην ήταν και τόσο κακή ιδέα τελικά να το έχουμε ανοίξει. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν είναι τα ζάρια. Είναι ωραία πιασούμενα βαριά ζάρια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με το κουτάκι αυτό και έχουμε εδώ, αν μπορέσω να βρω πως ανοίγει, θα δούμε τι έχουμε φυσικά. Να. Έχουμε λοιπόν εδώ για τους τέσσερις χαρακτήρες την Catherine, η οποία είναι farmer, αγρότησα, τον Claude, ο οποίος είναι detective, την Emily, η οποία είναι νοσοκόμα, και τον Linus, ο οποίος είναι ιερέας. Έχουμε εδώ χώρο για να μπαίνουν ακριβώς
αρχίδι κάθε χρώματος που αναπαριστούν αυτά τα 5 abilities να είναι. Και εδώ έχουμε Health και Sanity, 7 και 8 ας πούμε έχει η Catherine, ενώ ο Claude έχει 11 και 6. Τα 5 abilities, τώρα δεν γίνεται, θα ανοίξω το quick reference να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί για το παιχνίδι, όπως να είναι 5 χρόνια μετά, δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Έως το είχα ξεγράψει ότι θα μας το στείλουνε. Δεν το περίμενα μετά από τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Quick reference, τα οποία είναι σε πάρα πολύ λεπτό χαρτάκι γυαλιστερό, το οποίο τσαλακώνει πάρα πολύ εύκολα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Πάντως βλέπουμε εδώ τα πράσινα είναι move, τα κόκκινα attack, τα μπλε domain ή search, τα κίτρινα encounter ή component και τα move any type of action. Δεν μας απαντάει αυτό σε αυτό που θέλαμε. Και μετά έχουμε και δύο φακέλους, οι οποίοι έχουν, βλέπετε, aggression, frenzy, fury, ire, rage. Το ένα λοιπόν για την οργή και το άλλο είναι το masquerade, impotent, bliss, freedom και frailty. Μετά έχουμε ένα ολόκληρο pad εδώ για να σημειώνουμε, φαντάζομαι, χρήσιμες πληροφορίες για αυτά τα στατιστικά. Και εδώ έχουμε, για να δούμε λίγο, aggression, frenzy, fury, ire, αυτά που είδαμε λοιπόν εδώ πέρα. Είναι εδώ, το καθένα έχει το δικό του board, ας πούμε έτσι, και κάποιες ιδιότητες, κάποιο health και κάποιο sanity. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά, ψέματα να μην πω. Εδώ λογικά θα έχουμε τέρατα, φαντάζομαι, κάρτες τεράτων δηλαδή. Bile, symptom, passive, και από την άλλη μεριά τι είναι το bile, contagion, symptom, sputum, symptom. Βλέπουμε το artwork να είναι αρκετά έως αειδιαστικό κάποιες φορές. News, vessel, womb, vessel, aftershock, ιστερία, lobotomy κλπ. Κλπ. Και ένα mongrel rabbit, λυσασμένο δηλαδή. Ωραία. Μετά έχουμε τα βιβλία του Dawn of Madness και τις κάρτες. Θα βγάλω τις κάρτες στην άκρη για να τις δούμε σε λίγο. Και αυτό δεν μας χρειάζεται τουλάχιστον προς ώρας, και πάμε στα βιβλία. Και τι έχουμε. Βασικά κάνω ένα μικρό zoom. Εδώ λογικά θα είναι το rulebook. Και ξεκινάει, και αυτή τη φορά το λέω μόνος μου, αλλά λέει εδώ it begins, άρα ξεκινάει. Και βλέπουμε το φανταστικό artwork που έχει το παιχνίδι και στα βιβλία του. Εξαιρετικό. Καλώς ήρθατε στο Dawn of Madness. Και έχει ένα content warning εδώ, σου λέει λογικά ότι είναι μια εμπειρία τρόμου που κάποιοι μπορεί να τη βρουν προσβλητική ή οτιδήποτε άλλο, και καλό θα να το σκεφτούν πριν παίξουν. Εντάξει, τα γνωστά. Το overview του παιχνιδιού, σκοπός του παιχνιδιού. Έχει ενδιαφέρον σκοπός και θα διαβάσω. Λέει να σχηματίσει μια μοναδική τρομακτική ιστορία μέσα από τα encounters του παιχνιδιού, καθώς παλεύεις να νικήσεις κάποιο mini boss που έχει, το Abomination. Αν τα καταφέρεις, θα προχωρήσεις σε ένα από τα 4 τελειώματα της ιστορίας και θα μπορέσεις έτσι να σχηματίσεις την ολοκλήρωση της ιστορίας. Άρα 4 διαφορετικά τελειώματα. Ουσιαστικά σου λέει ότι έχει και replayability, Wanderer, Stage and Finale Stage, και εδώ έχει όλα τα components. Η κίδη στα, μπλε χρώμα, στα 5 χρώματα είναι sentience markers, και μετά θα δούμε και τα tokens κλπ. Να και τα ζάρια, τα οποία είναι τα sentience dice προφανώς, και είναι όντως 16-πλευρο και otherworld dice. Και μετά έχουμε components του κάθε χαρακτήρα που λογικά θα υπάρχουν μέσα στο κουτί του καθενός. Ενδεχομένως να μην είναι spoilers, βλέπω πάντως ότι έχουν κάποιες διαφορές. Δηλαδή ο Claude, ο οποίος είναι detective, έχει bullet tokens, ενώ η Catherine, η οποία είναι farmer, δεν έχει bullet tokens, αλλά έχει plant tokens. Βλέπουμε δηλαδή ήδη κάποιες διαφορές. Η Emily, η οποία είναι νοσοκόμα, έχει χάπια, pill tokens, ενώ ο Linus Gershwin, ο οποίος είναι ιερέας, έχει faith tokens, πίστη, void eye, kindling. Άρα έχουν διαφορά τα components του καθενός, γι' αυτό και είναι μέσα σε αυτά τα κουτιά. Και αναρωτιέμαι αν για να ζήσεις την πλήρη ιστορία θα θέλει να έχεις και τους 4 χαρακτήρες, είτε με 4 παίχτες, είτε παίζοντας solo και τους 4. Εδώ σου εξηγεί πώς προετοιμάζεις το παιχνίδι, πώς κάνεις setup το παιχνίδι, και βλέπουμε ότι έχει αρκετά βήματα.
Και μέχρι εδώ είναι μόνο τα setup του χαρακτήρα, του game board και τα cards, τα encounter, και μετά κάνεις το abomination. Πώς κερδίζεις και πώς χάνεις. Και μετά έχουμε τις φάσεις του παιχνιδιού. Είναι η φάση των events, κατά την οποία διαβάζουμε ουσιαστικά κάτι ανάλογα με το γύρο στον οποίο είμαστε και κάνουμε resolve κάποια effects. Μετά έχουμε τη φάση action, στην οποία όλοι οι χαρακτήρες και εμείς και οι ερευνητές, ας πούμε έτσι, οι οποίοι βασικά να μας ονομάζει wanderers, ταξιδιώτες, αλλά και τα τέρατα, κάνουν διάφορα action. Και τέλος είναι η φάση refresh, στην οποία φαντάζομαι τσεκάρουμε αν κερδίσαμε και οι κάρτες που έχουμε γίνει exhaust ετοιμάζονται κλπ. Να εδώ λοιπόν στην action phase κάποια πράγματα. Έχει μια σειρά που καθορίζει ποιος χαρακτήρας ενεργεί πρώτος. Και έχει εδώ κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Αν δύο χαρακτήρες είναι στο ίδιο space, λέει, οι Wanderers παίζουν πάντα τελευταίοι. Πάντα πρώτα λοιπόν τα τέρατα. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε move action, attack action, encounter action, domain action, search, trade, existence action. Και λέει, ενδιαφέρον, λέει το existence action, διάλεξε, λέει, μία κάρτα από το δικό σου existence. Μάστε. Confrontation action, σύγκρουση δηλαδή, και component action. Μάλιστα. Και μετά αυτά είναι τα actions που μπορούν να κάνουμε οι Wanderers, και μετά υπάρχουν terror and malformation activation, δηλαδή τα τέρατα ενεργοποιούνται, και τέλος το abomination. Και στη φάση refresh γίνονται επίσης κάποια πράγματα. Το βλέπω αρκετά αναλυτικά το rulebook, καθώς με εντυπωσιάζει το artwork, αλλά ψέματα να μην πω, μου φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολλούς κανόνες. Ήδη φαίνεται ότι θα έχει πολλά πράγματα να θυμάσαι. Εδώ είναι πως πεθαίνεις, πως τρελαίνεσαι, ωραία πράγματα δηλαδή. Sentient και Domains, τα σημαντικά αυτά πράγματα με τα 5 διαφορετικά χρώματα και κυβάκια. Τα Sentient είναι αυτά, τα Domains είναι αυτά. Άρα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν εδώ ότι αυτό το Domain είναι το σχήμα, αυτό είναι το χέρι, και είναι τα Attack, Manipulation και Activity. Ενώ παράδειγμα αυτό εδώ, που είναι το μάτι με την πεντάλφα, είναι το Evasion, το Awareness και το Observation. Οπότε, διαφορετικά domains μπορώ να έχω δηλαδή ένα κίτρινο observation ή μπορεί να έχω ένα κίτρινο attack. Ενδιαφέρον μηχανισμός. Εδώ εξηγεί τα encounters, malformations και τέλος πως παίζεις το final stage του παιχνιδιού, και έχουμε ένα index και ένα quick reference πίσω, το οποίο είναι πάντα καλοδεχούμενο. Και μετά έχουμε ένα βιβλίο ιστορίας για τον καθένα. Εδώ είναι το βιβλίο του Λάινας, του ιερέα. In Fire Cleansed λέγεται η ιστορία του. Δεν θα κάνω ιδιαίτερα spoilers, να δούμε πώς είναι η μορφή αυτών των βιβλίων. Και σου λέει τι special κανόνες έχει ο Λάινας όταν παίζει. Άρα έχουμε και ασύμμετρη, έτσι. Encounters along the path, confusion, witness, belief, doubt, ανάλογα τη μέρα που είσαι, 1, 2, 3. Και μετά κάποια που διαβάζεις και διαλέγεις σε choose your own story ή κάνεις κάποια checks και προχωράς. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κείμενο το παιχνίδι, αναρωτιέμαι αν έχει κάποια εφαρμογή να βοηθάει. Η ιστορία της Catherine Little, της αγρότησας, είναι Every Growing Thing. Και αυτή έχει τους δικούς τους special rules, βλέπω να είναι λιγότεροι πάντως από ότι ήτανε του Λάινας. Ο Κλοντ, ο Detective, Hymn for the Lost, ύμνος προς τους χαμένους. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι ο καθένας έχει το δικό του storybook, άρα διαφορετικές ιστορίες παίζουν ανάλογα με το ποιος χαρακτήρας συμμετέχει. Και εδώ έχουμε και διάφορα φινάλες στο τέλος, βλέπετε. Ending A, B, C, and D. Ανάλογα λοιπόν με το ending που κάνουν, καθορίζουμε όλοι μαζί οι παίκτες, φτάνουμε σε κάποιο συγκεκριμένο ending και των χαρακτήρων. Και εδώ είναι η Emily, Bonds of Twins. Υπονοεί ότι η Emily είναι δίδυμη. Emily Hawkins, και μια μικρή ιστορία της και οι special κανόνες. Πρέπει να δούμε, δεν μπορεί να μην δούμε. Πρέπει να δούμε, θα δούμε της Emily μια σειρά τελευταία. Τι έχει το κουτάκι μέσα? Το κουτάκι λοιπόν του κάθε χαρακτήρα. Η Emily, θυμίζω, είναι η νοσοκόμα. Και για να δούμε τι έχουμε στο κουτάκι της νοσοκόμας. Λοιπόν, έχουμε εδώ Onset of Dark, έχουμε κάποια malformation λοιπόν. Τι παθαίνει λοιπόν η Emily? Άρα είναι
σκοτεινή η Emily. Γίνεται VA. Καθώς το τρίτο λέει Queen of Madness. Spider-Woman, Twin Sister. Εδώ ενδεχομένως να είναι κάποιοι, κάποιοι εχθροί που παίζουν όταν παίζει η Emily. Εδώ θα μπορούσαν να είναι τοποθεσίες. Entryway λέει εδώ, The Chair λέει εδώ, δεν θέλω να κάνω spoil. Και μετά έχει τις δικές της κάρτες η Emily, αυτές σίγουρα δεν θα τις ανοίξω καθώς δεν είμαι καν σίγουρος αν η Emily θα παίξει σε κάποια από τα παιχνίδια μας εδώ. Και άλλες special κάρτες για την Emily. Και ενδεχομένως εδώ να έχουμε και άλλες special κάρτες για την Emily. Anatomical draw, αντικείμενο αυτή της Emily, και γιατί να είναι άραγε μέσα αυτό το κουτάκι, δεν ξέρω. Εδώ βλέπω πάντως κάρτες και παρακάρτες, πάρα πολλές κάρτες, και να δω πώς θα μπορέσουμε να τις οργανώσουμε όλες αυτές για να μπορέσουμε να παίξουμε. Δεν ξέρω, αυτό με προβληματίζει, ψέματα να μην πω. Γιατί θυμίζω ότι έχουμε και τις κανονικές κάρτες του παιχνιδιού, τις οποίες θα ανοίξουμε τώρα για να δούμε λίγο πώς είναι. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι κάρτες είναι, καθώς εδώ γίνεται χαλασμός. Εδώ μοιάζουν αντικείμενα πάντως, Butcher Knife, 44 Magnum, βλέπουμε ότι έχουν κάποια χρώματα και κάποια σύμβολα κάτω, Nurse Uniform, Purifying Cleanser, Sacrificial Dagger. Από πίσω έχουν όλα το ίδιο background, αλλά εδώ πετύχαμε τα αντικείμενα ενδεχομένως, τουλάχιστον μέχρι εδώ, μάλλον μέχρι εδώ, σωστά. Και μετά, Rage Aggression Event, Rage Frenzy Event, τα οποία έχουν κάποια σύμβολα και κάποια ιστορία. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι από περιέργεια μπορούμε να δούμε τι είναι αυτές οι κάρτες. Απλώς γίνεται ένας χαλασμός, έτσι δηλαδή. Λοιπόν, αυτές εδώ οι κάρτες, αυτές εδώ είναι οι κάρτες Confrontation που λέγαμε. Οι άλλες κάρτες που είδαμε εδώ πέρα, δηλαδή αυτές είναι οι κάρτες, ποιες είναι, μοιάζουν με αντικείμενα, αλλά ποιες είναι. Και όμως εδώ τις λέει Other World Domain Cards. Μάλιστα. Και μετά πάμε στις μικρές κάρτες του παιχνιδιού, αλλά δεν θα τις ανοίξω όλες, θα ανοίξω μόνο ένα πακετάκι, καθώς δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να περάσουμε όλες τις κάρτες. Νομίζω ξεκαθαρίσαμε ότι έχει πάρα πολλές κάρτες στο παιχνίδι. Οπότε εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες και πάμε εδώ σε μερικές από τις μικρότερες κάρτες. Όπου βλέπουμε αυτές, ας πούμε, να είναι οι... Τι λέει εδώ? Devour cards. Αυτές είναι Devour cards, λοιπόν. Crippling Sentiment. Παλεύουμε λοιπόν με τα συναισθήματά μας σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ αυτές είναι οι κάρτες Wanderer Support Cards, οι οποίες, από ό,τι βλέπω, μας δίνουν extra action για να έχουν λίγο τη δυσκολία ενδεχομένως σε λίγο πιο λογικό επίπεδο. Και τέλος, αυτό που δεν είδαμε καθόλου είναι τα punch boards. Οπότε για να βάλω λίγο στην άκρη τις κάρτες και να βρω το κοπίδι για να ανοίξουμε τα punch boards. Οπ, και αυτά μοιάζουν επίσης πολλά και εντυπωσιακά. Μ' αρέσει η επιδεξιότητα που έχουν τα κοπίδια. Θα μπορούσα να δουλεύω με μαχαίρια, λογικά. Not. Παρ' όλα αυτά δεν κόπηκα, οπότε μια χαρά είμαι. Και έχουμε. Okay. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ταμπλό. Αυτό είναι το ταμπλό του παιχνιδιού, το οποίο στα αριστερά βλέπουμε έχει ένα track από το 0 στο 10 και διάφορες τοποθεσίες που ενώνονται. Τοποθεσίες πολύ τρομακτικές, μπορείτε να δείτε το artwork πόσο εντυπωσιακό είναι. Και στα δεξιά έχουμε κάποια κυκλικά σαν dials που ουσιαστικά θα μετράμε από το 0 στο 10 κάτι. Πολύ ωραίο ταμπλό. Και μ' αρέσει που δεν είναι κάθετο όπως ήταν στο Etherfields, έτσι, να το κράξουμε λίγο το Etherfields για το κάθετο ταμπλό του. Και μετά πάμε στα components, τα οποία φαίνονται πάρα πολύ χοντρά και είναι πάρα πολύ χοντρά.
Βασικά φαίνεται και μόνο πιάνοντάς το εντυπωσιακά χοντρά. Και δεν έχω άποψη τι components είναι. Εδώ είναι τα σταντής που λέγαμε. Σταντής για τους ήρωες. 1, 2, 3 βλέπω σταντής για τους ήρωες. Οι υπόλοιποι που είναι. Ποιος ξέρει. Και σταντής και για τα τέρατα. Κάποια πιο μεγάλα. Βλέπετε εδώ τι ωραία εικονογράφηση έχει το παιχνίδι στα σταντής. Κάποια πιο μεγάλα λοιπόν και κάποια πιο μικρά και βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε να έχουν και κάποια χρώματα τα τέρατα. Αυτά είναι κόκκινα, αυτά είναι κίτρινα, οι ήρωες μας είναι γκρι. Και εδώ βλέπουμε επίσης και πράσινα τέρατα. Και φυσικά και γενικότερα άλλα tokens. Αλλά δεν βλέπω τον τέταρτο ήρωά μας. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο λάθος στην εκτύπωση. Tokens για τα sentiences, ωραία. Όχι, να το έχω εδώ ένα και εδώ άλλο ένα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα tokens σίγουρα. Εντυπωσιακά, γυαλιστερά. Ενδεχομένως αυτό να κάνει μελλοντικό playthrough λίγο πιο δύσκολο, αλλά τι να κάνεις. Και για να δούμε. Θυμίζω, είπαμε ότι είναι η Kickstarter έκδοση του παιχνιδιού. Βασικά δεν έχω ιδέα αν θα βγει σε retail. Και είχε μέσα αυτό το μικρό φάκελο, ο οποίος έχει δύο deck με κάρτες, ένα μεγάλο και ένα μικρό, τα οποία μοιάζουν, βασικά τώρα μόλις τα ανοίγω, και μοιάζουν να πηγαίνουν στο Deep Madness. Το back αυτό το καρτό είναι από το Deep Madness. Εδώ δεν λέει κάτι, αλλά λογικά θα πάνε για Deep Madness αυτές οι κάρτες, οπότε θα τις αφήσω στην άκρη. Και φυσικά είπαμε ότι υπήρχε και ένα ακόμα κουτί, αυτό εδώ το κουτί. Το The Other World, το οποίο είναι τα Stretch Goals, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε λοιπόν τι υπάρχει και σε αυτό το κουτί. Και αυτό μεγάλο σε ύψος, να δω πού θα χωρέσω τα ράφια. Καθώς τελευταία έχω τρομακτικό πρόβλημα χώρου. Ωπα! Α, εξαιρετικά, έχουμε μινιατούρες λοιπόν. Έχουμε αυτό που μας δείχνει πώς μπαίνουν οι μινιατούρες και μετά έχουμε μινιατούρες. Και εδώ. Και εδώ. Και πιο κάτω. Δεν θα πάω στις πιο κάτω. Ούτε σε αυτές. Θα ανοίξουμε το πρώτο πακετάκι με μινιατούρες. Δεν χρειάζεται να δούμε και όλες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ έχουμε ένα σιλοτέιπ. Ωραία. Να λοιπόν οι φιγούρες. Και βλέπουμε να έχουν φοβερή λεπτομέρεια, αρκετά soft plastic, πρέπει να προσέχουμε μη σπάσουν. Φοβερή λεπτομέρεια. Και οι μινιατούρες του Deep Madness ήταν καλές. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και 4 δακτύλοι για να βάλουμε στους χαρακτήρες μας, να ξέρουμε ποιος είναι ποιος είναι. Και άλλα τέρατα. Και βλέπουμε ότι οι βάσεις τους δεν είναι όλες στάνταρ, το οποίο είναι εξαιρετική ιδέα. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, ότι κάνει γωνίες. Εξαιρετική ιδέα. Και εδώ είναι ο ιερέας μας λογικά, ο ένας από τους 4 χαρακτήρες. Εδώ είναι ο detective, ο Claude. Ωραίες θα ήταν να βαφτούν αυτές. Μ' ακούει κανείς που βάφει. Η νοσοκόμα και η αγρότησα λογικά, η ανάποδα. Ναι, μάλλον αυτή είναι η νοσοκόμα, καθώς φοράει κάτι στο κεφάλι της. Οπότε είδαμε λοιπόν και τις φιγούρες, είδαμε πολλά τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες στις κάρτες. Χαλασμός γίνεται όμως. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις για τον Dawn of Madness. Όσο σκέφτομαι πώς θα τα ξαναμαζέψω όλα αυτά. Dawn of Madness. Χαλασμός. Συνεργατικό παιχνίδι τρόμου. Αγαπημένο θέμα. Τρόμου επιβίωσης κιόλας. Αγαπημένο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι καλό σόλο. Δεν ξέρω. Βασικά, το ότι έχει 4 χαρακτήρες που ο καθένας έχει το δικό του βιβλίο ιστορίας, τα δικά του components και προφανώς παίζει διαφορετικά, με εξητάρει πάρα πολύ. Λογικά πρέπει να παιχτεί με 4 και ο καθένας να έχει ένα χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα να παίξω solo μόνο με ένα χαρακτήρα. Βέβαια θα ψάξω το internet και θα δω τι γίνεται. Θα προσπαθήσω να κάνω και ένα βάψιμο σε μινιατούρες εγώ ή κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν βρούμε κάποιον από τους αγαπημένους φίλους του καναλιού που θα ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο κανάλι ή σχόλιο. Γράψτε ένα σχόλιο πιο κάτω. Αυτό είναι το Dawn of Madness, το βασικό κουτί. Αν κάποιος από εσάς το έχει και έχει ήδη παίξει, με πολύ μεγάλη χαρά θα διαβάσω στα σχόλια την άποψή σας και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.